Μπαίνουμε στη μαθητική εστία. Φιλοξενεί αυτή τη στιγμή γύρω στους 30 μαθητές από τη γειτονική χώρα, την Αλβανία. Φιλοξένησε άπειρα παιδιά. Το λιγότερο να σας πω έναν αριθμό 30 παιδιών το χρόνο. Εδώ και 25 χρόνια φιλοξενούμε αυτά τα παιδιά. Ο πεντάλοφος Κοζάνης, στο μαστοροχώρι της Μακεδονίας, με τους δεκάδες πελεκητές και την ιστορική του παρακαταθήκη, ξεχωρίζει και για το μέγεθος ψυχής των κατοίκων, καθώς εδώ και 25 χρόνια προσφέρουν έργο ζωής. Η τοπική κοινωνία άνοιξε την αγκαλιά της και για περισσότερο από 2 δεκαετίες φιλοξενεί στη μαθητική εστία παιδιά αλβανικής καταγωγής. Φροντίζει για τη διαμονή τους, τη μόρφωση και την εξέλιξή τους. Εγώ αισθάνομαι μεγάλη χαρά καταρχήν όταν ακούω χτυπάει το τηλέφωνο και με παίρνει κάποιος παλιός μαθητής, ο οποίος φοιτησε εδώ πριν 15 χρόνια και μου λέει τι κάνεις πρόεδρε, πώς είσαι, ή βλέπω τη φωτογραφία μου στο Facebook του και λέει ο πρόεδρος που μας μεγάλωσε. Και είναι συγκινητικό πολύ αυτό το λέω. Συγκινήστε, σας βλέπω. Σήμερα απλώνουν το χέρι τους σε έναν άλλο λαό, στο λαό της Συρίας, και ζητούν να μεγαλώσουν μαζί με τα δικά τους παιδιά, ασυνόδευτα παιδιά από τη Συρία. Στράφηκα στο Υπουργείο Παιδείας, έστειλα ένα έγγραφο και ζητούσα 40 φτωχά και άπορα παιδιά. Μας ήρθε η απάντηση ότι μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να μας στείλει, ή το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν ξέρω ακριβώς ποιος φορέας, αυτά τα ασυνόδευτα παιδιά από Συρία. Και εμείς περιμένουμε με ανοιχτή την αγκαλιά που λέμε. Ένα σχολείο είναι αναγκασμένο εκ των πραγμάτων αν βρεθεί ένα παιδί στην πόρτα του να το ανοίξει την πόρτα και να μπει μέσα. Περισσότεροι κάτοικοι αυτό το απέδειξαν και με την φιλοξενία παιδιών που πρωτοήλθαν από την Βόρειο Ήπειρο, Νότια Αλβανία και συνεχίζουν να έρχονται. Δεν υπήρξαν προβλήματα εδώ πέρα. Πρώτα-πρώτα θα βλέπουμε, θα εστιάσουμε την προσευχή μας στην ανθρωπιστική πλευρά. Έτσι, οπότε ο άνθρωπος ανεξαρτήτως θρησκείας είναι άνθρωπος. Εμείς σαν Ορθοδόξους βλέπουμε ότι είναι εικόνα του Θεού. Η μαθητική Λέσχη έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει μέχρι και 40 παιδιά. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του χωριού, έχει κινήσει τις διαδικασίες εδώ και χρόνια, απευθυνόμενο στα αρμόδια Υπουργεία για την αποστολή παιδιών. Ωστόσο, απάντηση ακόμη δεν έχει πάρει.